Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Για να δούμε λίγο αυτό το θέμα, το οποίο φέρνεται και στην Βουλή, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ενώ πληρούνται όλα τα κριτήρια, πώς μένουν έξω τα παιδιά της Καστοριάς? Έχουν μειωθεί οι θέσεις και υπάρχει μια παραπλανητική παρουσίαση του θέματος ότι έχουν αυξηθεί τα βάουτερ. Στην πραγματικότητα, σε όλη τη χώρα μένουν έξω πάνω από 84.000 παιδιά και η κυβέρνηση λέει ότι έχει αυξήσει τα βάουτερ. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχει βγάλει περίπου 9.000 βάουτερ για τους βρεφοολυμπιακούς σταθμούς, όταν γνωρίζει πως οι θέσεις που υπάρχουν είναι 4.500. Γνωρίζει δηλαδή ότι από αυτές τις αιτήσεις που έχει εγκρίνει, για παράδειγμα στους βρεφονηπιακούς, ούτως ή άλλως θα μείνουν εκτός, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις για να πάνε 4.500 παιδιά. Και το αδιάθετο κονδύλιο που ούτως ή άλλως προκύπτει δεν το δίνει για να συμπληρώσει το ποσό για τις περιπτώσεις των ΚΔΑΠ που μένουν απ' έξω. Αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στην Καστοριά, 823 παιδιά. Είναι εκπληκτικό το νούμερο. Από 5 μέχρι 12 χρονών είναι εκτός. Είναι πολλά τα παιδιά πραγματικά, και εδώ είναι ένα θέμα. Γιατί οι οικογένειες εργάζονται να πάνε να βγάλουν το μεροκάματο. Πού θα πάνε δηλαδή τα παιδιά για να καταλάβουν? Ακριβώς. Η κυβέρνηση, ειδικά σε αυτή την πολύπλευρη κρίση, οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή, όπου δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στις βασικές καθημερινές ανάγκες μια μέση οικογένεια, πρέπει να στηρίξει την ελληνική οικογένεια και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, οι οποίοι πλέον δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους. 823 παιδιά στην Καστοριά πλέον δεν έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής απασχόλησης. Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και στις οικογένειες και στους εργαζόμενους γονείς, στις εργαζόμενες μητέρες. Και πραγματικά το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σοβαρό και πέραν και, αυτού, και για όλη την Ελλάδα, βέβαια. Αλλά... περιοχής, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα για τα ΚΔΑΠ της περιοχής, περίπου 30 εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα βρουν εκτός της εργασίας στα ΚΔΑΠ. Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχουν τα παιδιά για να δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν υπάρχει, σας λέω, ούτε και μία ορθολογική κατανομή. Από άλλο κομμάτι του προγράμματος περισσεύουν εκατομμύρια ευρώ, και σε άλλο κομμάτι του προγράμματος που υπάρχουν θέσεις, κόβονται θέσεις. Δεν διατίθεται. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένα ζήτημα το οποίο εύκολα μπορεί να διορθωθεί, ότι είναι μια αστοχία, ας πούμε, γραφειοκρατική? Δεν είναι αστοχία, κύριε Νατσούλη. Είναι επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Έχει φανεί από την πρώτη στιγμή, με πάρα πολλές επιλογές που έχει κάνει, που προσπαθεί να μειώσει την δυνατότητα της ελληνικής οικογένειας να στηριχτεί σε αυτές τις δομές. Θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο και περισσότερο ψήφιζε ακόμη και το θεσμό της δαντάς της γειτονιάς, χωρίς επιστημονικά κριτήρια, χωρίς τίποτα. Εδώ μιλάμε σε αυτή την κρίση. Πραγματικά η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δείχνει την αναλγησία της και την αδιαφορία της στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Μάλιστα. Εντώνει η κινητικότητα τις τελευταίες μέρες. Θα δούμε πραγματικά τι θα γίνει γι' αυτό. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο μας έκανε αίσθηση, βλέποντας πόσα παιδιά της Καστοριάς 5 έως 12 ετών, πάνω από 800 παιδιά είναι εκτός αυτών των δομών. Και τώρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν και οι οικογένειές τους. Δεν ξέρω αν θα επιστρατευτούν γιαγιάδες, παππούδες, τι θα γίνει. Αυτή την οικονομική κρίση, κύριε Νατσούλη, θα πρέπει να δεσμεύσει τη γιαγιά, του παππού, τη θεία ή το θείο, γιατί οι εναλλακτικές άλλες λύσεις είναι πάρα πολύ κοστοβόρες και σε αυτή την οικονομική κατάσταση δύσκολα μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα. Και ένα σχόλιο, μια και είστε στη γραμμή μας, για όλο αυτό που συνέβη στην Καστοριά. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως και χθες. Καταλάβαμε μέσα από την εκπομπή ότι υπάρχουν και ευχαριστημένοι και δυσαρεστημένοι και πολύ δυσαρεστημένοι. Τι ακριβώς καταλαβαίνετε από την επίσκεψη του Κλιμακίου στην Καστοριά, ιδιαίτερα για τους μελοπαραγωγούς? Βγάλατε και μια ανακοίνωση για... και λέτε καμία δέσμευση. Κύριε Νατσούλη, μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, ότι υπήρξαν και ευχαριστημένοι.
Ποια ήταν τα ο πρόεδρος της ΓΕΟΚ, ας πούμε, είπε ότι είμαι ευχαριστημένος γιατί ήρθε εδώ ο υπουργός, άκουσε το θέμα μας και πιστεύω ότι θα γίνουν πράγματα στην κατεύθυνση της επιδότησης των ψυγείων. Ακούστε λίγο. Α, των ψυγείων, όχι των παραγωγών. Των ψυγείων, των ψυγείων. Και είμαστε ευχαριστημένοι οι παραγωγοί. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή τη στιγμή τα μήλα μένουν αδιάθετα. Και ο κύριος Μάνος, για να τα πω όλα, και ο κύριος Μάνος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δηλώσω δυσαρεστημένος ή ευχαριστημένος. Θα το δω όμως στην πορεία για να κρίνω αν όντως αυτή η επίσκεψη αφήνει κάτι θετικό με για τον τόπο. Με ορόσημο τον Ιούλιο του 2019, ο κύριος Μάνος πριν από αυτό δηλώνει πάντα δυσαρεστημένος και μετά από αυτό πάντα ευχαριστημένος. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή η μηλοπαραγωγή δεν μπορεί να διατεθεί γιατί έχει κλείσει η αγορά της Αιγύπτου. Και όχι μόνο για την Καστοριά, συνολικά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο πρόβλημα. Σε όλη τη χώρα. Είναι πολύ ακριβώς, σπουδαίο πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι στην Καστοριά, Φλόρινα, Εύρο, Αγιά, Λάρισα, Αρκαδία, Κορινθία να μην μπορούν τα μήλα να διακινηθούν προς την αγορά της Αιγύπτου και να μένουν αδιάθετα. Επίσης, εκτός από αυτό, το ζήτημα είναι ότι και για τις επόμενες ποικιλίες, πέρα από τις επικοινίες γαλά που κυρίως φεύγαν εκεί, και για τις επόμενες επικοινίες, η παραγωγή δεν μπορεί να αποθηκευτεί, καθώς οι έμποροι δηλώνουν ότι το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο και δεν συμφέρει να ανοίξουν τα ψυγεία. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και το δυσάρεστο είναι ότι η κυβέρνηση, ενώ γνωρίζει το πρόβλημα αυτό, ήρθε εκπροσωπούμενη από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς να προτείνει λύσεις και χωρίς να αναλάβει καμιά πρωτοβουλία. Το μόνο που ακούσαμε είναι ότι ναι, θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται στα λόγια παρά μόνο στην πράξη. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έρθει εδώ το κλιμάκιο και με συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί συνήθως, όπως το βλέπουμε, ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία των κλιμακίων εν ώψη έκθεσης. Πρέπει να έχει και προτάσεις λοιπόν και λύσεις. Κοιτάξτε, το πρόβλημα γιατί λογική ήταν είναι να έρθω να ακούσω. Δεν είναι κάτι για το οποίο ήρθε εδώ να ενημερωθεί. Ήδη ήταν γνωστό το πρόβλημα και μέσα από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κατέθεσα και εγώ μία αντίστοιχη και μέσα από συναντήσεις που γίνονται εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγώ δεν λέω ότι θα έπρεπε να έρθει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, προφανώς θα έπρεπε να ακούσει και τη γνώμη των παραγωγών, έπρεπε όμως να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα, ενώ είναι γνωστό το θέμα, δεν ανέλαβε καμιά πρωτοβουλία για διακρατικές συνεργασίες όπως κάνανε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για αντίστοιχο πρόβλημα. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση είναι ανεπαρκή. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγει λοιπόν αυτό το κλιμάκιο χωρίς λέτε να αφήσει τίποτα, χωρίς καμία δέσμευση, χωρίς κάποιο θετικό βήμα ή θετικό αποτύπωμα για την Καστοριά. Λοιπόν, μετά την έκθεση πάμε και βαδίζουμε για τις εκλογές. Υπάρχει και το είχαμε και θέμα τις προηγούμενες εβδομάδες, την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, ή μάλλον αυτή τη εβδομάδα, συγγνώμη, τη νέα νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και γι' αυτό? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και στην Καστοριά αλλάζει σελίδα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια νέα πορεία με το συνέδριό μας, με τη συμμετοχή 170.000 μελών παλιών και καινούριων, με την εκλογή του Προέδρου μας και της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος, με ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά πέρα από μαζικό ήταν και πολύ δυναμικό, με συγκεκριμένες προτάσεις που δίνουν μια προοπτική για το πώς θα ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα που μας έχει καταδικάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι πλέον είναι καθολικό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό η ανασυγκρότηση του κόμματός μας και στην Καστοριά είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή των μελών του κόμματός μας μετά από, θα μου επιτρέψετε να πω, αρκετό καιρό αδράνειας. Νομίζω ότι πλέον τώρα γίνεται μια νέα αρχή. Εκλέχθηκε η καινούρια νομαρχιακή επιτροπή, 17 καινούρια μέλη, 50% άνδρες και 50% γυναίκες, αξιόλογα άτομα τα οποία νομίζω ότι μπορούν να δώσουν
ένα διαφορετικό στίγμα και για το κόμμα μας, αλλά και για την πρόταση που πρέπει να γίνει για την περιοχή μας. Αύριο έχουμε τη συγκρότηση. Τη συγκρότηση, δεν έχουμε ακόμη. Έρχεται ο αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βασιλιάδης, και νομίζω ότι πλέον δίνουμε ένα διαφορετικό μήνυμα για μια δυναμική και μαζική εκκίνηση. Και σε σχέση με αυτά που γράφτηκαν από τα προηγούμενα μέλη της Νομαρχιακής για την εφορευτική που ήρθε από την Αθήνα, για τον απολογισμό που μπροστά, δεν έγινε. Κύριε Νατσούλη. Ποιο είναι η μήνυμα στέλνετε εσείς λοιπόν? Το παρελθόν έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε συμμετοχικά, δυναμικά, μαζικά για ένα κόμμα ανοιχτό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, στις ανάγκες της Καστοριάς. Και δεν έχουμε πλέον τη διάθεση για μια εσωκομματική μιζέρια. Κύριε Τελιγερούδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις Αντένες. Καλημέρα. 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.